Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit, τον κύριο Μπαρνιέ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πλησιάζουμε στα τέλη Μαρτίου και εφόσον υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα από πλευράς Βρετανίας σε σχέση με την συμφωνία αποχώρησης, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να διαχειριστούμε το όποιο ενδεχόμενο. Είναι σημαντικό ότι επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε, η ανάγκη της ενότητας που επιδεικνύουν τα 27 κράτη-μέλη, μια σημαντική διάσταση που άπτεται και των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη, όπως τεθεί ξεκάθαρα και το θέμα των Βρετανικών βάσεων στις διαπραγματεύσεις που γίνονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βρετανία σε σχέση με το τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κατάληξη επί της συμφωνίας αποχώρησης. Είναι σημαντικό ότι η συμφωνία δεν μπορεί να ανοίξει, δεν μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση και είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συζητήσεις που έχει με τους Βρετανούς για ένα τέτοιο ενδεχόμενο θέτει ξεκάθαρα και το θέμα της διασφάλισης όλων των Κυπρίων που εργάζονται ή διαμένουν εντός των Βρετανικών βάσεων. Μάλιστα, ο κ. Μπαρνιέ θα έχει σήμερα μια πολύ σημαντική συνάντηση με την Βρετανική κυβέρνηση και είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει. Υπάρχει σχεδιασμός τόσο από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμία μας είναι να υπάρξει αποχώρηση με συμφωνία, αλλά αν δεν κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό λόγω των εξελίξεων στη Βρετανία, εκείνο που έχει σημασία είναι να μην επηρεαστούν με πουδενή τρόπο, επαναλαμβάνω, οι Κύπροι που εργάζονται και ζουν μέσα στις Βρετανικές βάσεις. Από εκεί και πέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει, όπως και όλα τα κράτη-μέλη, την προετοιμασία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο επί όλων των θεμάτων. Είναι σημαντικό ότι πολύ σύντομα θα επισκεφθεί την Κύπρο η αρμόδια λειτουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ανασκοπήσουμε την προετοιμασία, την κατάσταση πραγμάτων και να ληφθούν οι όποιες άλλες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν προς την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, περίπτωσης εξόδου χωρίς σχετική συμφωνία.